Αυτό που ξεχωρίζει τώρα ως άμεσο καθήκον για το κίνημα είναι να οργανωθεί πάλι ενάντια σε όσα φέρνει η συγκυβέρνηση για λογαριασμό του κεφαλαίου. Το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη, όπως πολλοί θεωρούν. Οι συντάξεις είναι η μια πλευρά προστασίας και αξιοπρεπού ζωής μετά τον εργάσιμο βίο. Το ασφαλιστικό περιέχει όλο το πλαίσιο της προστασίας κάθε εργάτη, κάθε εργαζόμενης, κάθε νέου. Είναι η ασφάλιση του μικρού παιδιού, τα εμβόλια του, είναι το φάρμακό μας όταν αρρωσταίνουμε, είναι το επίδομα ασθενείας, οι ιατρικές εξετάσεις, οι παροχές υγείας και πρόνοια συνολικά. Είναι προστασία της μητρότητας με τα επιδόματα κυοφερίας και λοχίας. Είναι η προστασία μας στον επαγγελματικό κίνδυνο, στις επαγγελματικές ασθένειες, για να μην γινόμαστε θύματα εργοδοτικών εγκλημάτων. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε το δηλητήριο της διαίρεσης που έσπερναν τόσα χρόνια κυβερνήσεις αλλά και φορείς του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, πλειοψηφίες, ηγεσίες της ΓΕΣΕ και ΑΔΔΗ, παράγοντες και εκπρόσωποι του κεφαλαίου που δημιουργούσαν τύχη στην ενότητα της εργατικής τάξης απέναντι στους αντιασφαλιστικούς σχεδιασμούς. Η λογική, το ταμείο μου, η κατηγορία μου, ο διαχωρισμός του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι διαχωρισμοί, νέοι και παλιοί ασφαλισμένοι που στόχο είχαν τη διαίρεση, σήμερα εκλείπουν προς αρνητική κατεύθυνση. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν ακουμπά μόνο τους εργαζόμενους. Χτυπά αρκετές ομάδες, βιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, τους εργαζόμενους με μπλοκάκια, μηχανικούς, δικηγόρους, φαρμακοποιούς, γιατρούς. Τριπλασιάζει τις εισφορές στους αγρότες, αυξάνει τις εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Μαζί με την αύξηση της φορολογίας υψώνεται αδιαπέραστο τείχος μπροστά τους. Για να αποτρέψουμε το νέο έγκλημα, χρειάζεται γενικός ξεσηκωμός, κινητοποιήσεις, πρωτοβουλίες παντού σε κάθε κλάδο, στις γειτονιές. Να εμποδίσουμε την κατάθεση στη Βουλή, είτε με τη μορφή που έχει δώσει η κυβέρνηση σήμερα, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή έρθει με βάση τις τελικές διαπραγματεύσεις. Να ενταθεί η πίεση προς την κυβέρνηση, τις εργοδοτικές οργανώσεις, να πολλαπλασιαστούν οι αγώνες σε κάθε πόλη. Να ακυρώσουμε τον κυβερνητικό νομοσχέδιο με κάθε δυνατό τρόπο. Όλη αυτή η δραστηριότητα, ανακλάδο, πρέπει να κορυφωθεί, να καταλήξει, να συγκλίνει στην απόφαση και στην πραγματοποίηση μεγάλης απεργίας που θα στείλει μήνυμα στο κεφάλαιο, στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είναι απεργία με μαζική συμμετοχή, να πυροδοτήσει εξελίξεις, να αποκρουστεί ο σφαγιασμός των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων. Αντίστοιχες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχει πάρει ήδη εδώ στην Αρκαδία το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας και το Σωματείο Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες στα καταστήματα και ΑΕ νομού Αρκαδίας. Καλούμε και τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια σωματεία να συζητήσουν το θέμα και να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Καλούμε όλα τα λαϊκά στρώματα, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και όλους τους αγρότες να συμμετάσχουν και να συμπαρασταθούν στην απόφαση που έχει πάρει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αρκαδίας για παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΓΑ τη Δευτέρα στις 11 η ώρα το πρωί. Και τέλος, καλούμε σαν Γραμματεία Αρκαδίας του ΠΑΜΕ σε μαζική συμμετοχή όλων των λαϊκών στρωμάτων στο συλλαλητήριο που οργανώνουμε το Σάββατο 23 Σεπτέμβρη στην πλατεία Πετρινού στις 6.30 το απόγευμα με επίκεντρο το ασφαλιστικό. Η επίθεση στο ασφαλιστικό είναι αιτία πολέμου. Προετοιμαζόμαστε για σκληρή αναμέτρηση. Να μην περάσει το νέο έγκλημα, τις επόμενες μέρες πρέπει να φτάσει παντού το σύνθημα «Διαλύουν την ασφάλιση και βγαίνουμε στο δρόμο, πάρτε πίσω τον νόμο λεμιτό μου».